το PS4, τη συλλεκτική του PS4 για το Metal Gear Solid και το τηλεχειριστήριό του. Η συλλεκτική του Watch Dogs με τον Aiden. Γεια χαρά φίλοι του Gamer.gr και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο Game Maniacs αυτής της εβδομάδας. Δίπλα μας έχουμε τον Χαράλαμπο οικονόμου ή αλλιώς Bob Kid που το γράφει και πίσω εδώ. Δηλαδή, πόσο wow! Wow. τι κάνεις? Μια χαρά, εσείς. Καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είδα λίγο τη συλλογή σου, για να τη δείξουμε και στον κόσμο, πόσο καιρό ασχολείσαι με games? Από τότε που ήμουν 16 χρονών περίπου. Δηλαδή πριν πολλά χρόνια. Εντάξει. Από την εποχή του πρώτου Game Boy, Spectrum Sin 2 κτλ. Κατάλαβα, από τόσο παλιά. Ναι, ναι. Και έχεις κάποιο αγαπημένο genre ή παίζεις τα πάντα? Λατρεύω τα RPG. Ναι. Ό,τι έχει σχέση με XP και τα λοιπά είναι η ειδικότητά μου, συζητάμε. Τα fighting, τα shooting και τα adventure, με αυτή τη σειρά. Οκ, okay, και κάτι που ρώτησα και τον προηγούμενο διαγωνιζόμενο, κονσόλες ή PC? Κονσόλες. Okay. Να πούμε ότι στο Game Maniacs ένας από τους δύο διεκδικητές θα κερδίσει ένα video game της επιλογής του από το eShop.gr, το οποίο είναι νέος χορηγός της εκπομπής μαζί με το otakustore.gr. Στο τέλος έτσι κι αλλιώς έχει αναμνηστικό από το otakustore. Άμα θέλετε να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή και έχετε συλλογή φυσικά από games, τότε στείλτε email στο gm@gamer.gr. Επίσης, με το τέλος αυτού του επεισοδίου, μην ξεχάσετε να μπείτε στο forum του gamer.gr για να ψηφίσετε το αγαπημένο σας επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συλλογή σου. Φυσικά. Ξεκινάμε με Duke Nukem Forever, τη συλλεκτική έκδοση για PlayStation 3. Από κάτω Arkham City, PlayStation 3 πάλι συλλεκτική. Γιατί δεν λες πώς τη λένε τη συλλεκτική? Balls of Steel. Έτσι, εντύπωση. Έτσι, λοιπόν. Το οποίο έχει υποτίθεται ένα ατσαλένιο αγαλματάκι του Duke μέσα. Το οποίο δεν είναι ατσαλένιο. Το οποίο δεν είναι ατσαλένιο, όχι, βέβαια. Εντάξει. Οκ, okay, συνεχίζουμε με τα games από δίπλα κάτω. Δίπλα το PlayStation 4, ναι, το οποίο παίζει Division. Έτσι. Περιμένει εδώ με ένα πράσινο πλάκι για να ξεχωρίζω στο πλήθος. Λοιπόν, πάμε από κάτω. Wonderbook με το χειριστήριο του μαζί. Και πάμε από αριστερά προς τα δεξιά. Λοιπόν, Grand Theft Auto. Ναι, Grand Theft Auto 5 από την Special Edition. Call of Duty Black Ops, το πρώτο, μπράβο. Special Edition. Ναι. Battlefield 4 Deluxe Edition. Borderlands και Borderlands 2, Battlefield Bad Company 2, Modern Warfare 3, Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare 2, World at War, Call of Duty Ghosts, πολύ φαν των shooter είσαι, όπως μας είπες, Battlefield Hardline 3 Limited Edition, Duke Nukem Forever, Trivial Pursuit, iPad, Tekken 6, εντάξει, μπράβο γι' αυτό, Nat Geo Quiz Wildlife, Killzone 3 LA Noir, Dragon Age 2, Dragon Age Origins, Little Big Planet, Little Big Planet 2, Diablo 3 Reaper of Souls με το Diablo 3 από δίπλα, Tom Clancy's The Division που παίζει και στη μεγάλη οθόνη, Fallout 4, όλο καινούριο, Watch Dogs, Call of Duty Advanced Warfare, το Assassin's Creed 4, Black Flag, Wasteland 2, Director's Cut, Destiny The Taken King, το Legendary Edition, Infamous Second Son και FIFA 15. Συνεχίζουμε μετά με games για PS3, το Lord of the Rings Aragorn's Quest, NCIS, αυτό δεν περίμενα να το δω. Αυτό δεν περίμενα. Από τα λίγα. Μετά Shift 2, η Limited Edition, GoldenEye 007 Reloaded, World Rally Championship, ξεκινάμε του PlayStation 2, Fantastic Four, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Bob Sugarakis, The Movie, εννοείται, Platform, μου αρέσουν και τα Platform, ξέρεις να το πω. Bob Sugarakis πάλι εκδίκησε το επτάμενου Dutchman, ναι, το Λαντού, Κόλι Μακρέι, ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φίνικα στα ελληνικά παρακαλώ. Yeah. Ναι, το Grand Theft Auto Vice City γιατί αγαπάμε Grand Theft Auto. Και πάμε στο Wii. Wii Sports, Wii Play, Wii Fit και Legend of Zelda εννοείται, επιβάλλεται. God of War 3 και Uncharted 2. Και πάμε PlayStation 1, με τη σειρά τα έχουμε όλα. Αυτό το Resident Evil το πρώτο, το οποίο είναι το Uncut, έτσι, γιατί είχε βγει έκδοση που μετά δεν είχε gore καθόλου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που πρόλαβα. Street Fighter Alpha 2, Final Fantasy 7, αγαπημένο, άπειρες καμένες ώρες, μιλάμε εκατοντάδες ώρες, δηλαδή το έχω λιώσει. Παρομοίως, Final Fantasy 8 και Mortal Kombat Trilogy. Ακριβώς από κάτω βλέπω κάτι που με τραβάει πάρα πολύ, ναι, ναι. Collector's Edition του World of Warcraft. Από το πρώτο έως το τελευταίο, ναι, όλα τα expansion και το και βασικό παιχνίδι. Απλά ήθελα να τα κουμπίσω. Και εδώ αντίστοιχα βλέπουμε και τις κονσόλες δίπλα, το Wii, το PS3, το FAT, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, με χειριστήρια, κόκκινο και μαύρο. Εδώ συνεχίζουμε με PS3 Games. Ξεκινάμε με το Homefront Exclusive Resistance Multiplayer Pack, UFC Trainer, που είναι game για το Move και δεν το ήξερα, μακάρι να το ήξερα, θα είχα πάει στο
ξέρεις, το UFC μέχρι στιγμής. Λοιπόν, God of War Collection, Gran Turismo 5, Colin McRae Dirty FM! Dirty Dancing! Colin McRae Dirt 2, το Skyrim, μετά Buzz, και πάλι Buzz, όχι, Tomb Raider Underworld, Resident Evil 5 Gold Edition, συνεχίζουμε με το Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition, Resident Evil 6, Star Wars The Force Unleashed, μετά έχουμε το Ultimate Sith Edition του The Force Unleashed, το ίδιο, ναι. Ναι. Dark Souls, Grand Theft Auto 4, All Stars Battle Royale, Assassin's Creed 2, Brotherhood και Revelations, αγαπημένο ποιο? Brotherhood. Okay. Και εμένα. Mafia 2, Final Fantasy 13 και μετά Lego Games. Lego Games, όλα σχεδόν. Διάφορα, όπως για παράδειγμα το Harry Potter, Star Wars 3, The Clone Wars, Batman 2, DC Super Heroes, Harry Potter. Το 5-7 και αυτό είναι το 1-4. Πειρατές της Καραϊβικής, Marvel Super Heroes, Lord of the Rings και Bioshock. Εννοείται. Μετά έχεις και το Bioshock 2, Birds of Steel, Little Big Planet, Mirror's Edge, Dishonored Game of the Year για το PS3, Super Street Fighter 4, Pro του 8, 10, 12 και Prince of Persia Trilogy. Μετά εδώ έχουμε κάποια soundtrack από anime και παιχνίδια, παλιά καινούρια. Και πάμε πάλι παιχνίδια PlayStation 3, Castlevania Lord of Shadows, το Sly Cooper, Thieves in Time, U-Star 2, Medal of Honor, Tier 2 Edition, Tier 1 συγγνώμη, το Wonder Book που είδαμε πριν, Terminator Salvation, το XCOM το 1, Mortal Kombat vs. DC Universe, το Rage και πιο κάτω πάμε σε παιχνίδια PlayStation V, τα οποία είναι εδώ τα δισκάκια τους και τα κουτιά τους είναι το Everybody Golf, Army Course of Hell, Uncharted Golden Abyss, παιχνιδάρα, Mortal Kombat, Reality Fighters, Final Fantasy XX2, Killzone Mercenary, άλλη παιχνιδάρα, Metal Gear Solid Collection. Εδώ είναι παιχνίδια και εδώ είναι soundtrack ο παιχνίδι. Όλα τα soundtrack των Final Fantasy 7, 8, 9, 10, Final Fantasy Tactics, το 8 το Piano Edition. Εδώ έχουμε το πρώτο ελληνικό παιχνίδι που είχε βγει σε DVD ever, σε CD μάλλον. Το 1821, δεν η ώρα είχε βγει της τότε, έτσι λέγεται το παιχνίδι, έτσι, ναι. Είναι, παιχνίδι, είναι στρατηγικής. Λοιπόν, soundtrack του, από την Collectors του World of Warcraft, του Wrath of Lich King. Ο Λίτσος. Command and Conquer, το Generals. Το Star Wars Galaxy and Empire Divided, το Collectors. Star Wars Knights of the Old Republic. Το Wolfenstein. Το Dig, παλιό αντεντσουράκι καλό της Λούκας, Myst 3, το Exile, το Warcraft, το Battle Crest που έχει μέσα στο Warcraft 1-2-3, Diablo 2 και με το expansion το Lord of Destruction και εδώ είναι το κουτί του Command & Conquer Collection που έχει όλα τα Command & Conquer τα παλιά. Mm-hmm. Εδώ έχω τα PC Games μου για να γλιτώνω χώρο. OMG! Λοιπόν, Star Wars Galaxies, Baldur's Gate το 1 σε DVD έκδοση που ήταν συλλεκτική, Baldur's Gate 2, Diablo 1, Morrowind, όπως βλέπετε πολλά RPG, Lord of the Rings, πάμε στα shooting τώρα, Battlefield 2142, Commandos 2, Modern Warfare 2, Battlefield 2, Fallout 3 για PC πάντα, παλιό adventure το Black Dahlia, πιο παλιό adventure το Reaper, βλέπω ότι ήταν 6 CD τότε, Command & Conquer το 1, το Nox, πολύ παλιό adventure, το Gabriel Knight 3, το Fallout Collection, το πρώτο που είχε βγει, που είχε το 1 και το 2 μέσα μόνο, το Battle for Dune, το Emperor, το Call of Duty 4 Modern Warfare, το Spore, το Riddle of the Sphinx, Adventuraki, Discord Noir, πάλι Adventuraki ωραίο, Command & Conquer 3, με το Kane Edition, Bonus Disc, Summoner, ωραίο πιτζάκι, X-Files, το Adventure, το παλιό, το Wolfenstein, το Enemy Territory, το που έχει μέσα, συλλεκτικό, το Uru που είναι από τη σειρά Myst, ήταν online αυτό, Star Wars Knights of the Old Republic 2, The Sith Lords, το Myst 3 Exile, όλα τα Myst τα έχουμε, mm-hmm. Need for Speed, Need for Speed Underground, Call of Duty World at War και Battle 1942, Command & Conquer Renegade, το Invisible Ghost, το Deus Ex, Counter Strike, επιβάλλεται να υπάρχει και αυτό, Unreal Tournament, Star Wars Knights of the Old Republic, το παλιό, το πρώτο, Adventuraki εδώ, το Oddworld Master, κλασικότατο, Duke Nukem Manhattan Project, αφού είχε ακυρωθεί και το βγάλαν τελικά, το Ghost Recon το πρώτο, Sacrifice, Mystery of the Mummy, Diablo 2, Age of Mythology, Need for Speed Underground, αυτό είναι από το Dreamcast που είχα κάποτε, μου είχε μείνει το House of the Dead 2, το Riven, το Myst 2 ουσιαστικά είναι αυτό, το Adventure, Star Wars Galaxies,
Το Red Alert 3 η Premier Edition. Το Orange Box που έχει μέσα παιχνιδάρες. Half-Life 2, Team Fortress 2 και Portal. Το Fallout Tactics, η συλλογή που έχει μέσα και το Pen and Paper. Δύο σφραγισμένα εδώ. Το Fallout 1 και 2 σφραγισμένα. Γιατί τα έχω 15 φορές. Call of Duty 2, το κλασικό, το παλιό. Need for Speed είναι αυτό, ποιο? Need for Speed το 2. Underground. Το Underground, συγγνώμη. Ναι, ναι, το Star Wars The Old Republic. Collector's Edition, Neverwinter Nights 2, το Lawful Good Edition, πάντα Lawful Good, είχε Chaotic Evil αλλά δεν το είχα πάρει, Age of Conan, συλλεκτική έκδοση, wow. Που έχει μέσα διάφορα πραγματάκια ωραία, μέχρι και χάρτη πάνινο, και αυτό είναι το Warhammer, η συλλεκτική έκδοση, το Warhammer Online. Με το μικρό το βιβλιαράκι, τα δύο μικρά βιβλιαράκια μάλλον. Και πολλά άλλα. Mousepad, φιγούρες, το παιχνίδι. Και σε αυτό το τραπέζι έχουμε συλλεκτικές από games και κάποια από ταινίες. Σωστό. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το Fallout, που πιστεύω περιμένει ο περισσότερος κόσμος να ακούσει. Συλλεκτική του Fallout 4 με το Pip-Boy, το οποίο μπορώ να το φορέσουμε και στο χέρι κανονικά. Συλλεκτική του Fallout Anthology που έχει όλα τα Fallout από το 1 έως το 3, συν το Fallout Tactics και το New Vegas. Fallout 3, συλλεκτική, το οποίο πήγαινε μαζί με το Pip-Boy του Fallout 3. Γενικά έχεις δύο Pip-Boy έτσι για να αλλάζεις, να μην βαριέσαι. Ναι, ναι. Ένα για το πρωί, ένα για το βράδυ. Λοιπόν, Fallout New Vegas, συλλεκτική έκδοση. Οι συλλεκτικές εκδόσεις των guides του Fallout 3, New Vegas και Fallout 4. Τα έχεις διαβάσει ποτέ όλα? Δεν θέλω να κάνω. Έχει spoilers μέσα και δεν θέλω και να. Και δεν θέλεις να κάνεις spoilers στον εαυτό σου, okay. Να σποιλάρω τον εαυτό μου που λέμε στα ελληνικά. Μασκούλα. Μασκούλα του Vault Boy από το Fallout 4. Είναι σφραγισμένη. Είναι σφραγισμένη. Πώς κρατήθηκες και δεν τη φόρεσες, αποκριέσαι. Την έκρυψα βασικά. Λοιπόν, ένα Bubblehead του Vault Boy από το Fallout 3. Παλιά είχαμε τα σκυλάκια, τώρα έχουμε με αυτό. Ναι, βασικά πρέπει να το βάλεις στα μάξι. Κρατιέμαι. Από πιο παλιά παιχνίδια. Από το PlayStation 2 είναι το Robotech Battle Cry, το οποίο δεν είχε έρθει καν Ελλάδα, δεν είχε βγει Ευρώπη, μόνο Αμερικάνικη Limited Edition είναι αυτή. Και εσύ πώς το βρήκες? Από ασύν καλά το eBay, το είχα πάρει, δεν το είχα ανοίξει καν. Πολύ πιο παλιό παιχνίδι για PC, το Ravenloft, αγαπημένο RPG και κόσμος του D&D, είναι από τα πρώτα παιχνίδια που είχαν βγει σε CD. Baldur's Gate 1 DVD-ROM Edition, Baldur's Gate 2 Collector's Edition, με μπλουζάκι μέσα που δεν το έχω φορέσει και απορώ πως κρατιέμαι ακόμα. Εδώ και τόσα χρόνια. Εδώ και τόσα χρόνια, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, μπροστά βλέπουμε τον άρχοντα δαχτυλιδιών, συλλεκτικές εκδόσεις των DVDs, όλα τα γαλματάκια που είχε. Και τον Gollum. Και τον Gollum. Ό,τι guides έχουμε από παιχνίδια Final Fantasy, Kingdom Hearts, EverQuest 2, αγαπημένο RPG online, Final Fantasy 9, το Zelda, το Wind Waker από το GameCube, Metal Gear Solid 2, τα οποία τα guides τα ανοίγω αφού το τερματίσω, έτσι. Δύο βιβλία από τον κόσμο του Warcraft. Το ένα είναι η ιστορία του Arthras και το άλλο είναι μια ιστορία από τα Blood Elf. Και τα δύο συλλεκτικά με υπογραφή του συγγραφέα. Και το PSV που παίζει Division. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια συλλεκτική έκδοση του Division, η οποία είναι μόνο κατόπιν παραγγελίες από τη Ubisoft. Τα πρώτα 500 pre-order για 1000 ευρώ σου δίνει ένα κουτί με το username του PSN. Το PSN ID, το Bobkit, το δικό σου. Μάλιστα, ναι. Το οποίο εκπροσωπεί το loot box που βρίσκουμε στο παιχνίδι, ωραία. Και μέσα έχει τα πάντα, μια στολή βασικά, έχει armor, όπλα κτλ. Όπως ακριβώς πάνω στο παιχνίδι. Τα περιεχόμενα είναι ακριβώς όπως θα βρεις στο Division. Η μάσκα, το όπλο. Ένα πιστολάκι, 45. Επιγονατίδες, επαγκονίδες. Το sidearm, δεν παθαίνει τίποτα, ένα MP7, όπως το παιχνίδι κανονικά. Αγαπημένο SMG βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, η μάσκα και η ζώνη, η μάσκα που μπαίνεις μέσα στα contamination zones, εννοείται. Η ζώνη, η οποία τη φοράς και έχει και γκλόπ για μιλή, το οποίο δεν υπάρχει στο παιχνίδι, το βαλαγώ σαν έξτρα. Το μαχαιράκι για μιλή πάλι. Και γενικά είναι μια πλήρη στολή του Division. Μην ψαλώνετε όμως, αυτό το έχω φτιάξει εγώ. Έχω βάλει το εγώ το αυτοκόλλητο πάνω. Κομμάτι-κομμάτι, σύμφωνα με, ξέρεις, εμπνευσμένο από το The Division. Ακριβώς.
Για τέλος το παιχνιδάκι που θα παίξουμε είναι το Broforce στο PlayStation 4. Ένα 8-bit το indie το οποίο παίζω για πρώτη μου φορά. Δεν υπάρχει νόημα, απλά σκοτώνουμε. Προχωράμε. Okay. Ό,τι κινείται πεθαίνει. Εγώ είμαι ο Ξανθός. Μήπως να κάνουμε μιλή για να κόψουμε. Πηδάς. Κάτσε, εγώ θα μπω από κάτω, εσύ πήγαινε από πάνω. Θα ανοίξω εγώ. Κάτσε, όχι, θα βγω εγώ από εδώ και θα πυροβολήσω. Κοίτα. Άντια. Καλώς τα παιδιά. Πήραμε τη σημαία. Οπα. Τι φάση. Οπα, μπροράκους. Γιο, πολύ μπρο φαίνεται αυτός. Α, ποιος είναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, εγώ πάω πάνω. See you, pal. Καλώς. Free life. Έτσι. Αυτά είναι. Λοιπόν, θα πάω με το μιλί, θέλω να πάω με το μαχαιράκι σε αυτούς. Πάρε το μαχαιράκι. Φύγει κι εσύ. Πάμε. Α, μ' άφησες εμένα. Εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτό το παιχνίδι το ψηφίσανε, έτσι, και βγήκε στο Plus. Κοίτα, ανοίγω τέτοιο. Ωραία. Πάμε, προσγείω. Ω, τι έκανα. Παραλίγο, στο τσάκ. Νομίζω πέφτεις. Απλά το ξέρεις, το έμαθες τώρα. Φτού. Τώρα πώς του μπάνιασες έτσι, τι έκανες. Α, don't die. Έλα, σε έβγαλα. Thank you. Ωραία. Πάμε. Προσοχή. Κι άλλος. Free life, ωραία. Μιμιμ, ωραία. Έλα, TNT ήταν αυτό, ήθελα να το ρίξω. Λείπα με αυτό. Α, τώρα έχω κλωτσιά εγώ. Ω, καρατής, τι Τζακ Νόρις έγινα. Ω, λοιπόν, αυτά είναι. Εγώ πάω με το Είμαι μαχαιράκι. Είμαι ο Τζακ Νόρις. Ο Τζακ Νόρις. Πάμε, και οι δύο. Yay! Εντάξει. Άρα. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, οι εντυπώσεις μου από τον Broforce, ότι έχει πλάκα, απλά δεν έχει κανένα νόημα. Anyway, θα σου δώσω κάτι που έχει νόημα. Λοιπόν, είναι ένα αναμνηστικό δώρο από το tacostore.gr. Αν ξαναδείς τι είναι. Πολύ. Α, μάλιστα. Από τους αγαπημένους χαρακτήρες. Sonic. The Hedgehog. Το πιο γρήγορο σκατζοχυράκι στον πλανήτη. Έτσι, βασικά ναι, χωρίς αμφιβολία. Εδώ, πάρε έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Που λάβε συμμετοχή στο Game Maniacs. Εσείς, τώρα που τελείωσε το επεισόδιο, μπείτε στο forum του gamer.gr για να ψηφίσετε το αγαπημένο σας επεισόδιο. Θυμίζουμε ότι ο νικητής κερδίζει ένα game της επιλογής του από το eShop.gr. Επίσης, άμα έχετε και εσείς συλλογή, μπείτε στο gamer.gr, στείλτε μας email στο gmpapaki.gamer.gr και δηλώστε συμμετοχή. Και επίσης, άμα έχετε φίλο, φέρτε και το φίλο σας. Αυτά από εμάς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος του επεισοδίου και θα τα πούμε στο επόμενο Game Maniacs.